Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά. Πλησιάζει η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, φίλες και φίλοι, και με μεγάλη μου έκπληξη και εγώ αλλά και οι ιερείς που με ενημέρωσαν, οι οποίοι είναι έξαλλοι πραγματικά και ετοιμάζουν παρέμβαση για το θέμα αυτό, να τελειώνει άπαξ και διαπαντός, για τον συγγραφέα τον Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίος λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, των προστατών των γραμμάτων, έκρινε σκόπιμο να κάνει μια απίστευτη ανάρτηση, η οποία λέει ότι η αναγνώριση των Τριών Ιεραρχών, λέει, ως προστατών των ελληνικών γραμμάτων ισοδυναμεί την ουμένων των αναλογιών με αναγνώριση του Χίτλερ, του Γκέμπελς και του Γκέρινγκ ως προστατών του εβραϊκού γένους. Μιλάμε για ανήκει στο ιδεολογική βλάβη και την πιο ξεδιάντροπη πλαστογραφία στην ελληνική ιστορία. Διαβάστε, γελάστε και θυμώστε ελεύθερα, και παραπέμπει σε ένα άρθρο από ένα. Εγώ δεν το ήξερα το συγκεκριμένο ιστότοπο, λέει πάρε δώσε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παρομοιάζει τους τρεις ιεράρχες, που είναι πρόσωπα, αν μη τι άλλο, αν κάποιος δεν πιστεύει και δεν έχει πίστη, τέλος πάντων ορθόδοξη, είναι ιστορικά πρόσωπα, και τους παρομοιάζει με τον Χίτλερ, τον Γκέρινγκ και τον Γκέμπελς. Εάν αυτό δεν είναι επικίνδυνο, εάν δεν χρειάζεται κάποιοι να παρέμβουν άμεσα, γιατί πλέον η κριτική, η οποία είναι λογική, έχει αρχίσει και γίνεται αιμονή. Η αιμονή είναι πλέον σχιζοειδούς φύσεως. Πρέπει κάποιος να παρέμβει και να του πει δύο πράγματα. Ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Να είστε καλά.